Καλησπέρα, Ζουνάκια, και καλώ ήλθατε στο καλύτερο show του πλανήτη με το χειρότερο παρουσιαστή. Εμένα, τον Νίκο Παπούτσι, είναι το Ζουζουνάκια Podcast. Και σήμερα θα σα πω τρία άνημε συν ένα που βλέπω. Αυτό το, αυτά είναι τέσσερα. Νίκο, δεν πειράζει, σταμάτα, περίμενε. Είναι η συνέχεια του πόνου επεισόδιο. Είναι δεύτερο πόνου επεισόδιο. Σα είπα για τον Ακύρα Τωριάμα που έφυγε. Είπαμε πέντε πραγματάκια για τον Dragon Ball και πόσο πολύ έχει επηρεάσει τη ζωή μου. Και αν δεν υπήρχε αυτό, πολύ πιθανό να μην είχα δει όλα τα άλλα. Κυρίε και κύριοι, τα άνημε που βλέπω αυτό το καιρό που μιλάμε. Να πω ότι μια μεγάλη επιτυχία στη ζωή μου είναι που κατάφερα και έβαλα στον κόσμο τον άνημε και τη γυναίκα μου. Είναι με, μεγάλο χαρτί αυτό. Φανταστείτε να είσαι παντρεμένο και την ώρα που θέλει να βάλει να δει ένα κινέζικο Μίκη Μάου που τα λένε πολύ, να αράζει καναπέ, να βάζει στο, στο 52 την τηλεόραση στην ηχόμπαρα το ηχοσύστημα ή θα βάλει ακουστικά να απομονωθεί, να βαρέσει κόκκινο να πούμε η χαζομάρα σου να θε τώρα να δει εσύ ένα One Piece και να έχει τον σύντροφό σου και να σου λέει τι βλακίε είναι αυτέ και τέτοια. Όχι. Έκανα μίση. Ξεκίνησα από τα εμπορικά και μετά την έβαλα σε πιο βαθιά νερά. Μέχρι και το One Piece από την αρχή πιάσαμε. Και τα έχω καταφέρει περίφημα και στο σήμερα μπορώ να δω άνετα το άνημε που γουστάρω. Ξεκινάμε με το δικό τη αγαπημένο το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα. Αν δεν το έχετε δει, δώστε του μία ευκαιρία. Καλέ κυρία. Λοιπόν, άκου. Πώ έγινε η όλη φασούλα και το ανακάλυψα. Βλέπω ξαφνικά μια είδηση που λέει ότι το Freeren End of Journey, πώ κατάλαγε, τη Freeren που λέω εγώ, βλέπω μια με άσπρα μαλλιά ένα ξωτικό στο εξώφυλλο που κρατάει μια βαλίτσα και έχει από πίσω κάτι δέντρα και κάτι τύπου και αυτά. Μια ωραία γραμματοσυρά. Θα περάσει, λέει, σε δημοτικότητα σε πέντε χρόνια το Demon Slayer. Και λέω, όπα, πώ γίνεται αυτό, ρε φίλε. Το Demon Slayer που το περιμένουμε, σε λίγο βγαίνει και η, πως λέγεται, Hazara Training Arc. Σε λίγο καιρό σκάει και αυτό. Πώ γίνεται, λέω, να περάσει τον Demon Slayer. Το Demon Slayer έχει βγάλει ταινίε, έχει βγάλει σεζόνι, σε ζώνη, οι οποίε ρίχνουν σαγόνια στο κομμάτι του, του animation. Το έχουν δει και οι πέτρες, το ξέρουν όλοι. Πουλάει σαν τρελό. Πώ γίνεται να περάσει ένα anime το οποίο δεν το έχω ξανακούσει ποτέ, τον Demon Slayer. Δεν το πιστεύω. Οκ, okay, λέω για να το λένε και διαβάζω το άρθρο και το ένα Λέω, του δώσω μια ευκαιρία. Τότε κάτι βλέπαμε, δεν θυμάμαι, βλέπαμε One Piece, βλέπαμε το βλέπαμε τα άλλο. Και λέμε μετά: Έχουμε δει κανένα δύο βλακίε. Προσπαθήσαμε να δώσουμε ευκαιρία σε κανένα δύο, δεν μου άρεσαν. Λέω, οκ, okay. κάτσε, λέω, να δούμε το Φρίρεν. Και μπαίνω, φίλε, και το βλέπω. Και ξεκινάει χλιαρά. Το story ποιο είναι: Έχουμε ένα κορίτσι, δεν το λε, γιατί είναι και χιλιάδων ετών. Μια γυναίκα πλέον, είναι... αλλά μοιάζει με οκ, okay. ξωτικό άσπρα μαλάκια, είναι μάγισσα και η ιστορία ποια είναι. Έχουμε το ξωτικό μα τη Φρίρεν, η οποία είναι μάγισσα και ήταν σε μια ομάδα με έναν άνθρωπο ήρωα, έναν άνω και έναν παπά, ο οποίο είναι μπεκρή. Πολεμήσανε τον Demon Lord, τον νικήσανε το group, το party με τους heroes και μετά γυρίσανε πίσω στο βασιλιά, τους δώσανε δώρα πολλά και τελειώνει η ιστορία. Έχουν νικήσει το μεγάλο κακό, τελειώνει η ιστορία και βλέπεις μετά ότι η Freeren είναι αθάνατο πλάσμα, ζει χιλιάδες έτη όλο αυτό το ταξίδι για να σκοτώσουν τον Demon Lord κράτησε 10 χρόνια. Για τον άνθρωπο τον ήρωα, τα 10 χρόνια από τη ζωή του ήταν ένα σημαντικό ταξίδι δηλαδή. Τον άλλαξε σαν άνθρωπο κυριολεκτικά. Για τη Φρίρεν που ζει χιλιάδε έτη, τα 10 χρόνια ήταν ένα τσιγάρο δρόμο. Εντάξει, σου λέει, οκ, okay, 10 χρόνια περάσανε. Σε 100 χρόνια θα το έχω ξεχάσει και για να μην σα κάνω spoil, θα σα πω λίγα για το πρώτο επεισόδιο. Βλέπει που αποχωρίζεται το group, το party που έχουν περάσει πάρα πολλά, που για αυτού είναι σημαντικά, για εκείνη είναι με άλλη μια μέρα στο γραφείο. Και κάποια στιγμή πάνε κάπου να δούνε τα αστέρια που πέφτουν. Γίνεται κάθε 50 χρόνια αυτό που πέφτουν τα αστέρια. Και γυρνάει η Φρίρεν και λέει ότι ρε, εσύ του λέει του ήρωα, μαγεία τοποθεσία βρήκαμε. Την άλλη φορά να πάμε σε ένα καλύτερο σημείο, να έχει καλύτερη θέα. Και την ακούν οι άλλοι και τη λένε, ναι, ξέρω εγώ, okay, που για εκείνη τα 50 χρόνια το ότι κάθε 50 χρόνια πέφτουν τα αστέρια, είναι σου λέει σαν λέμε μεθαύριο. Για αυτού είναι 50 χρόνια, θα έχουν πεθάνει μάλλον. Και κάνει ένα γρήγορο και περνάνε τα 50 χρόνια και γυρνάει η πάει ξανά στο βασίλειο εκεί, βρίσκει τον ήρωα και ο ήρωα έχει γεράσει πλέον, είναι παππού. Και μετά μάντεψε, μικρό σπόιλ, κάποια στιγμή χαιρετάει ο ήρωα και εκεί ξεκινάει το άνοιγμα και σου σε βάζει κάτω και έχει πάρα πολλά φιλοσοφικά και σου λέει πώ είναι να δένεσαι με χαρακτήρε, να έρχεσαι κοντά του, πώ είναι όταν φεύγει ένα από τη ζωή σου, τι αποτύπωμα σου έχει αφήσει και όλο αυτό. Ξεκινάει τελείω χαλαρά, είναι ένα παραμυθάκι. Πάρα πολύ ωραίε εικόνε. Έχει και τρομερό animation, πεντακάθαρο. Έχει και ένα κόκκο στα highlight που με έχει τρελάνει. Είναι σαν φιλμικό. Είναι ένα ταξίδι, ένα φάνταση. Έτσι. Πολύ ωραία μουσική, χαλαρά. Έχει ένα pacing πολύ ωραίο. Και λέω εντάξει, στην αρχή τα πρώτα επεισόδια τα βλέπω και λέω δεν πρόκειται να με κρατήσει. Είναι πολύ όμορφο, ωραία μουσική, χαλαρό. Το βλέπω με τη γυναίκα μαραχτή στον καναπέ, σε ταξιδεύει πάνω που έχει κοιμηθεί ο μπέμπι. Και έχουμε, ξέρω εγώ, ένα δύοωρο. Λέμε να, να αποσυμφορηθούμε λίγο. Βάζουμε ένα επεισόδιο φρύρεν, σε πάει σε έναν άλλο κόσμο. Είναι έτσι ένα comforting. Σε χαλαρώνει, σε πάει βόλτα. Σε παίρνει από το χεράκι, ωραία. Σου περνάει και ωραία μηνύματα μέχρι εδώ λες καλά Και κάποια στιγμή φτάνει το σημείο που μπαίνουν και άλλοι χαρακτήρες Μην κάνω spoil Και γίνεται μία από τις πρώτες μάχες Και βλέπω φίλε κάτι spell Ένα animation flawless να πούμε Λες και δηλαδή σου λέω τρομερό επίπεδο Sound design, τα voice over Η μάχη ήταν φίλε το βλέπεις και λες Όπα ρε, όπα ρε, να πούμε ξέρω εγώ έκτο επεισόδιο, έβδομο, τι έγινε ρε, όπα Αυτό που παλιά τα σώνε να στο δίνανε μιλάμε στο 35, στο 40 επεισόδιο Τώρα έχει αλλάξει το σκηνικό πάρα πολύ το χαίρομαι που κατευθείαν δεν είναι όλο το χρόνο να παίζει το άνιμε Σταματάει, έχει ξέρω εγώ 23-24 επεισόδια και είναι όλα περιεκτικότατα σε γεμίζουνε, το τρως παιδί μου, το χαίρεσαι Και βλέπεις μια μάχη και λες Α, γι' αυτό η θηρορίνα μα. Γι' αυτό ήταν παλιό τη Και εκεί κατάλαβα και λέω: Να το άμα είναι από το 7ο, 8ο επεισόδιο, ξέρω εγώ να πηγαίνει έτσι, φαντάσου τι θα γίνει μετά. Και πλέον πρέπει να είναι δεύτερη σεζόν. Δεν έχω καταλάβει γιατί τα είδα όλα μαζί. Είχε βγει η πρώτη και τώρα είμαι στη δεύτερη λογικά. Όπου γίνεται Κακό χαμό. Ειδικά προ το τέλο τώρα, γιατί έχουμε άλλο ένα επεισόδιο το οποίο νομίζω βγαίνει σήμερα που γράφω το βίντεο. Το παίρνει και το πάει και το δένει και σου κάνει ένα ωραίο ταξίδι και βλέπει εξελίσσει του χαρακτήρε. Αρχίζει και νοιάζεσαι. Εντάξει, δεν είναι αρκίλα και δεν θέλω να γίνει. Μ' αρέσει αυτό το φάνταση και πρέπει να το κρατήσει εκεί. Ειδικά το επεισόδιο που είδα, δεν θα κάνω spoil καθόλου. Έχι, ένα θα σα πω, έχει γεμίσει όλο το TikTok με φρέι. Με κομμένα βίντεο από εκεί, το τι έγινε, τη μάχη, το έτσι με, το, με τον ένα χαρακτήρα, με τον άλλο πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, το προφίλ. Το καλά το προτείνω ανεπιφύλακτα, πάρα πολύ ωραίο, ειδικά και για τα κοριτσάκια τη παρέα μα. Δεν ξέρω, δεν είστε πολλέ, αλλά είστε δυνατέ. Πάρα πολύ ωραίο, καθαρό. Το βλέπει. Προχωράμε στο επόμενο. Τι βλέπω αυτή την εποχή, πάλι. Επειδή την είδαμε μονοκοπανιά την πρώτη σεζόν τη Φρίρεν, την κατάπιαμε και πέσαμε μετά στο χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Δύο είναι τα χειρότερα. Τα χειρότερό. Το ένα είναι να το βλέπει τη στιγμή που βγαίνει και να περιμένει την Παρασκευή να δει επεισόδιο. Το οποίο είναι 23 λεπτά. Αν βγάλει το intro και βγάλει και τα credits στο τέλο, είναι 17 λεπτά επεισοδίου. Το ξέρουμε αυτό το, αυτό το γολγοθά κάθε εβδομάδα να περιμένει να δει 17 λεπτά. Και πάνω που σε αφήνει και σε cliffhanger κάθε φορά, ρε φίλε. Δηλαδή, πάνω που σε. Αχ, λε. Τάκ και πέφτει. Τον αν είμαι γίνεται ο κακό χαμό να πούμε μέσα στο επεισόδιο. Φεύγουν κεφάλια, ρε. Ανοίγουν στόματα, κοιλιέ, ματώνουν. Και εκεί που είναι ο χαρακτήρα έχει να πάει να χαιρετήσει, να τον δει, να φεύγει, να πούμε, να, να προσέχει τον παντέλο. Ξαφνικά στο κόβει έτσι και του βάζει στο τέλο και χορεύουν. Τουρούν, του -του -ρου 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 -ρου. Και είναι όλοι μαζί χαρούμενοι και χορεύουν και λες ρε σι, πριν λίγο να πούμε μου κόπηκε η περίοδος, είστε με τα καλά σας θα με στείλετε. Ε, το ένα κακό είναι αυτό, να περιμένεις κάθε εβδομάδα να δεις ένα ρημάδι 17 λεπτά. Και το δεύτερο κακό είναι να περιμένεις μια ολόκληρη χρονιά να βγει η δεύτερη σεζόν ή αν είσαι το Netflix, παράδειγμα με το Arcane, να περιμένεις δύο και τρία και τέσσερα, και ξέρω, κάνετε ρε να πούμε. Που μου άρεσε πάρα πολύ το Arcane. Να περιμένει τώρα, το περιμένουμε και αυτό έβγαλε teaser trailer. Περιμένει τρία χρόνια. Έχω ξεχάσει τι έχω δει, ρε Βλάκα. Έχω ξεχάσει, δεν μπορώ. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Μετά ξενερώνω πάνω, πούμε σαν Ζένια μου. Θα μου πει οι άνθρωποι τι να κάνουν, πότε να προλάβουν. Οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά μην μου το κάνει αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Φύγαμε από τα χειρότερα. Από το να πιάσει ένα άνοιγμα που να έχει 5 σεζόν 6 και να τι δει όλε, πέρα μέχρι να πεθάνει. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο. Ψάχναμε. Είδαμε ένα μουφα, δύο μουφα. Είδαμε και ένα από τον Dark Trio. Δεν το ολοκληρώσαμε γιατί το crunch Roll για κάποιο λόγο το βράδυ, ενώ έχω πληρώσει. Έχω 50 γραμμή εδώ στην Ανδρό και δεν έχω οπτικέ ίνε που έχω στην Αθήνα. Τι να κάνουμε. Δεν ψήνονται να βάλουν οπτική ίνα. Για κάποιο λόγο το crunch Roll το βράδυ, σερβερ του, δεν ξέρω τι παθαίνουν. Και όλο μου κάνει problem και error και μου κόβει και με κλείνει. Και είχα ξεκινήσει το Death's Paradise λέγεται. Και γύρω στο πάλι έκτο, έβδομο επεισόδιο, κάπου έκανε reload, reload, reload. Βαρέθηκα, το κλείσα. Και λέω, άστο, θα δούμε άλλο. Κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ, κοιμήθηκα το επόμενο, την επόμενη μέρα έκανε με του ο γιο μου το βράδυ, δεν είδαμε τίποτα και το ξέχασα. Και λέω, άστο, θα δούμε ένα άλλο. Και βα... το έχω προτείνει 100 φορέ στη γυναίκα μου, γιατί ξέρω ότι τη αρέσει και στο δίνω τώρα. Τη αρέσει πάρα πολύ Χάρι Πότερ και το Universe με του μάχους και τα σχετικά. Έχει διαβάσει τα βιβλία, τα έχει δει όλα. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Λοιπόν, τη λέω: Θέλεις ένα που είναι Χάρι Πότερ! Πάρτο ρε, κομμένο ραμμένο, αντιγραφή, τρομερό. Χάρι Πότερ με One Punch Man μέσα. Μου λέει τι είναι αυτό. Έλα, μου ρε, τη λέω αυτό ο καράφλα που του νικάει όλου με ένα μπουκέτο που σου έχω πει που είναι τα σπάι που και αυτό έχει και. Έβγαλε τη ζεράκι, έχει η καινούργια σεζόν, την τρίτη πια είναι τώρα. Λοιπόν, θα δούμε, λέω το muscle. Μου λέει τι είναι αυτό. Ρε, τη λέω, άκουσε με, θα δούμε το muscle. Βάζω και βλέπουμε το μάσλ. Μπαμπαμ, ένα-δύο επεισόδια έχουμε κατουριθεί στο γέλιο. Το χιούμορ που έχει είναι έχει vibes ρε παιδί μου One punch man, mob psycho είναι, είναι δυνατό Τα references στο Harry Potter είναι άπειρα Δεν ξέρω πως δεν έχουν φάει καμιά μήνυση Όπως εγώ Χαμός, πεθαίνουμε στο γέλιο Οι μάχες είναι χιουμοριστικές Τώρα κάνει κάτι δεν, δεν, δεν. Τι γίνεται τώρα εκεί, λοιπόν. Μικρό spoil. Σε κόσμο μαγεία που όποιο είναι μάγο και είναι ισχυρό, ανεβαίνει και είναι θεό, να πούμε σε αυτόν τον κόσμο. Όποιο δεν έχει μαγεία είναι για εκτέλεση, κυριολεκτικά. Είναι για εθνοκάθαρση. Αυτοί που δεν έχουν μαγεία του σκοτώνουμε. Για να κρατήσουμε καθαρό το γένο μα, λοιπόν. Και ο χαρακτήρα μα, ο πρωταγωνιστή, δεν έχει ίχνος μαγείας Δεν κάνει τίποτα Αλλά τι κάνει Είναι στον παπαζωτό να πούμε Έχει τσιμπήσει λίγο τέστο Λίγο τρέν και τέτοια Και είναι φίλε ο ματαράς Κάνει προπόνηση και έχει ένα σώμα άστο Και τα καταφέρνει όλα Έχει πάρει τους πόντου. Στο Elden Ring και τα έχει βάλει όλα στο strength. Δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι μόνο strength build. Πάρτο. Τα κάνει όλα με μπουκετίδια και κλωτσίδια και του νικάει όλου και έχουν τρελαθεί όλοι. Λοιπόν, η πρώτη σεζόν φεύγει νερό, χορταστικότατη, πάρα πολύ χιούμορ, χαλαρό, άνετο, χαλαρό. Το βλέπει, δεν σε απασχολεί τίποτα, εύκολο, εύπεπτο. Φεύγει η πρώτη σεζόν και μπαίνουμε στη δεύτερη. Η δεύτερη πάει καλά, το παίρνει ένα τάκ, το ανεβάζει level, δηλαδή παίρνει ακριβώ ό,τι έκανε καλά η πρώτη και το ανεβάζει level. Αυτό δεν κάνει κάτι super μέχρι τώρα γιατί αυτή βγαίνει κάθε Σάββατο. Κάθε Παρασκευή περιμένω να δω Φρίρεν και κάθε Σάββατο περιμένω να δω Μάσλ. Και αφού το δω, να πω, τρομερό intro στη δεύτερη σεζόν, έχει ένα χορό, ένα τραγούδι, δεν υπάρχει, το κάνουμε μέσω σπίτι, το κάνουμε και στον Άλκι και γελάει η αυτός. Έχει γεμίσει το TikTok μου με αυτό το χορό, δεν υπάρχει. Λοιπόν... Το προτείνω ανεπιφύλακτα Και κάτι που είχα δει και ξαναβλέπω Και το κλείνουμε με αυτό Πάμε σε ένα άλλο από το Dark Trio Πήρε, σάρωσε και όλα τα βραβεία φέτο. Χαλαρά, δηλαδή ήταν δεδομένο ότι θα τα πάρει. Τζουτζούτσου Κάισεν, σεζόν δεύτερη. Την είχα δει σχετικά πρόσφατα. Το τελειώνω. Έχω μείνει παγωτό. Οι τύποι πήρανε ό,τι έκανε καλά η πρώτη. Άλλαξε σκηνοθέτη, άλλαξε λίγο το art. Και γίνανε πιο. Δεν έχουν τόσο detailed χαρακτήρε. Είναι πιο fluid χαρακτήρε και αυτό βοηθάει στι μάχε. Και σου λέει, θα βγάλουμε μία σεζόν. Δεν θέλω να κάνω spoil. Θα πάμε από το τρίτο επεισόδιο. Έχει ξύλο και στα πρώτα πέντε, όχι πάρα πολύ. Στα πρώτα πέντε σου κάνει ένα flashback, σου δείχνει λίγο το παρελθόν, τι είχε γίνει και σχετικά. Από το, ε, απ το έκτο, το έκτο είναι λίγο filler. Από το 7ο και μετά, μέχρι το 23, 24. Πόσο πάει, θα σε πάω τρένο, ρε φίλε. Μία σεζόν κάθε επεισόδιο ξύλο. Κάθε επεισόδιο άγχο. Από εκεί που λε, ρε φίλε, λε τα πράγματα είναι σοβαρά. Δηλαδή, πάει στραβά η φασούλα. Είναι δύσκολα αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Έχουν μπει στην τρύπα. Και μπαίνουν κι άλλο, κι άλλο μέσα κι άλλο. Και άγχο κάθε επεισόδιο. Και από εκεί που λε, πόσο χειρότερη μπορεί να γίνει η κατάσταση, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Το παίρνει και το πάει κι άλλο, κι άλλο. Και άλλο, και άλλο ξύλο, και άλλο. Και από εκεί που λε οι τι άλλο θα γίνει, ρε φίλε. Ποιο άλλο θα έρθει, δεν μπορεί. Και άλλο, πάρτο. Και σου παίρνει τον κεντρικό πρωταγωνιστή, τον Ιταντόρι, τον Γιούτζι, τον Τζουτζούκο να πούμε. Ο οποίο είναι λίγο χαζοβιόλη από την πρώτη σεζόν. Είναι σαν κομπάρσο στην ίδια τη σειρά. Δηλαδή τον βλέπει και λε, ρε φίλε, Τώρα, όλοι οι άλλοι τον πατάνε. Είναι σίγουρα ο πρωταγωνιστή αυτό. Τον παίρνει και αυτό του το ανέμελο αυτό το χαχαχού, χαχαχά, φίλε, το τσαλακώνει, στον πετάει στα πατώματα και τον εξελίσσει σε βαθμό που λε. Πω, πω ρε φίλε. Δηλαδή, τελειώνει η σεζόν. Δεν θέλω να κάνω σπού, όσο μπορώ. Και λε στο τέλο. Πω ρε φίλε, το παλικάρι, τι έπαθε. Πά. Αν και στην πρώτη σεζόν έδειξε. Κάνει άλματα ο τύπο, ρε φιλέ. Είναι στο τζουτζού -τζου χάι το σχολείο δύο μήνε και τον βλέπει. Μπαμ, 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 μπαμ. Εξελίσσεται συνέχεια. Εντάξει, το περιμένει. Δεν θέλω να κάνω spoil. Δείτε το. Τη δεύτερη σεζόν πέρασα υπέροχα. Το είδα πρόσφατα. Δεν σα τελείωσα την ιστορία. Και επειδή είμαι αλεπουδιάρη, αφού τελειώσαμε όλα τα άλλα και δεν είχαμε τι να δούμε και περιμέναμε φρύρεν και μάσλ, λέω στη γυναίκα μου. Λοιπόν, α πω, μην βλέπουμε μαλακίε. Έχουμε δει το ένα, έχουμε θα Θέλεις Θέλει να δούμε τη λέω Τζουτζούτσου Κάισεν που μετράει, έχει και μια ταινία Λουκούμι. Και βλέπουμε πρώτη σεζόν την ταινία με το Ιούτα μια χαρά. Και τώρα μπήκαμε δεύτερη σεζόν, είμαστε 7ο επεισόδιο, οχτώ. Εδώ που θα ξεκινήσει το Σιμπούγια Αρκ, το Σιμπούγια Incident και γίνεται το κακό χαμό. Κρατήστε το στο μυαλό σα. Τα βράδια. Βλέπει αυτό και πέφτει για ύπνο και λε α, ωραία. Και να δώσω και ένα fun fact Έχω φάει ένα καψουράκι με τη μάκη Πολύ το χέρο με αυτό το κορίτσι Λοιπόν είναι μελαχρινή Πατάει μπουκετίδια τρελά Και ξέρω επειδή με βλάκα μπαίνω και βλέπω διάφορα βίντεο στο YouTube Και ξέρω τι θα γίνει μετά στο μάγκα Μην κάνω spoil Και λες πω πω τι κορίτσι είναι αυτό ρε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, <laughs> έχει και άλλε όμορφε παρουσίε και όμορφου άντρε. Και η Ουτάχη είναι ωραία και η Μέη Μέη είναι ωραία. Η Νόμπαρα μου σπάει τα ανέβρα θέλω να την που και τόσο κάνει σαν χαζό. Αλλά είναι ομορφούλα, οκ, okay, του το δίνω. Και έχει και πολύ ωραία αγοράκια για τι φίλε εκπομπή. Κι άλλο δωράκι. Τι να μιλήσω για τον Κότζο που είναι ο, ο Θεό 2 μέτρα 1,90 είναι. Χαλαρώστε. Ανέμελο τώρα με το μαλάκι του το άσπρο, σαν τον κακά είναι, αλλά δεν πειράζει, οκ. Okay. Το να να μην. Μην ανοίξω το στόμα μου τώρα, τελείωνε, λοιπόν. Η τι ήθελα να πω. Α, δεν ξέρω πώ θα αντέξω μέχρι να βγει η επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω. Είμαι στο όριο να, δω... να διαβάσω το μάγκα. Στο όριο. Δεν θέλω να το κάνω. Γιατί. Θα σα πω μια ιστορία και το κλείνουμε με αυτό. Κάποτε. Έβλεπα bleach φανατικά. Και όταν είχαμε φτάσει στο σημείο με τα Ράνκαρ και τον Aizen, είχα τρελαθεί. Τα επεισόδια βγαίνανε βδομάδα τη βδομάδα. Σέκοβε πάνω στο καλύτερο. Δεν άντεχα. Λέω ρε φίλε, δεν την παλεύω. Ήταν στο σημείο που ο Ιτσιγκο είχε μάθει να βάζει και hollow mask. Πολύ πριν παλέψει με όλου και η ώρα και τα σχετικά και όλου του την εσπάντα και αυτού να πούμε. Έχω τρελαθεί. Και λέω δεν αντέχω να περιμένω άλλο. Θέλω να δω τι θα γίνει. Και κάθομαι και διαβάζω το μάγκα. Όλο ρε, μονορούφι. Είμαι στο λάπτοπ. Δεν κοιμόμουν το βράδυ. Διάβαζα το ένα μετά το άλλο. Φίλε και το το τρώω όλο το μαγκαρέ μέχρι εκείνο το σημείο που ήταν, δεν θυμάμαι τότε. Και μετά περνάει ο καιρό. Το Blitz βάζει κάτι φίλερ σε 100 επεισόδια. Έχω ξενερώσει τη ζωή μου. 100 επεισόδια βλέπαμε τότε για τα Ζάνμπακτο, για τα σπαθιά για αυτό και κάτι μαλακίε. Τα οποία δεν ήταν καν κάνουν. Γίνανε και λε ο Ιτσιγκό έχει πάρει κάποιε δυνάμει, έχει εξελιχθεί, έχει κάνει. Και μετά κάνει γκράου, πάω, κόβουν τα φίλερς και συνεχίζει από εκεί που ήταν. Και λε, κάτσε, όλο αυτό που είδα, τίποτα πετάμα. Δηλαδή, έφαγε ένα χρόνο από τη ζωή μου. Το πετά σκουπίδια. Και φτρώ και δεύτερη ξενέρα. Και μετά, όταν βγήκε το άνεμε, κοίτανε να παλέψουν με τα Ράνκαρς και το αυτό. Και τι έγινε και αυτό. Και με τον Άιζεν και αυτά. Επειδή τα είχα διαβάσει, είχα ξενερώσει, είχε σβήσει αυτό μέσα μου το πάθος... Και δεν τα είδα, τα παράτησα. Τα είδα μετά από πολύ καιρό. Και πάλι ξενερωμένο ήμουν. Και φοβάμαι στο σήμερα μην πάθω το ίδιο. Δηλαδή, κάτσω και διαβάσω και φτάσω εγώ 700.000 επεισόδια μετά. Και όταν έρθει η ώρα, και αυτό γίνει άνημα, που έχει τώρα χρώματα, έχει το αυτό, τι κινήσει, το voiceover το οποίο. Να πω στο Blitz το δίνω έχει από τα καλύτερα voiceover Και τώρα στο Thousand Year War όπως λέγεται δεν υπάρχει Όταν βγει το άνιμε τέλο πάντων έχω ξενερώσει και δεν γουστάρω Αυτό φοβάμαι γι' αυτό δεν το κάνω Λοιπόν τελειώνουμε τζουτζούτσου Και περιμένω Chainsaw Man θα βγάλει ταινία και μετά άλλη σεζόν δεν ξέρω από τον Dark Trio Και θα δώσω και δεύτερη ευκαιρία βεβαίω, το είπα και στο που δεν ξέρω τα έχω γυρίσει 8 επεισόδια μαζί Το Hell's Paradise θα του δώσω <coughs> άλλη μια ευκαιρία Και να πω ότι πλέον τα Sonnen έχουν αλλάξει. Το Dark Trio έχει συμπαρασύρει τα Sonnen τα οποία απευθύνονται σε πιο νεανικό κοινό και πλέον έχουν γίνει πιο greedy, πιο dark, πιο moody. Το είδαμε, βασικά το άκουσα, είδα και κάτι βίντεο στο YouTube, δεν έχω ασχοληθεί, έχω ξενερώσει με το συγκεκριμένο. Πάρα πολλά έχουν γίνει πιο dark anime, όπως είναι το Jujutsu, όπως είναι το Chainsaw Man, το Hell's Paradise. Έχουν βαρύνει λίγο τα Sonnen, έχουν οριμάσει. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ Το είδαμε αυτό χαρακτηριστικά και στην τελευταία σεζόν του My Hero Academia Δεν το είδα, κάπου το χασα γιατί παρά ήταν χαζοχαρούμενο Περίμενα να, να βελτιωθεί, εντάξει δεν με κράτησε και το παράτησα Στο τέλος που έχουν και αυτοί πόλεμο και λοιπά έχει γίνει λίγο πιο βαρύ Αλλά και πάλι δεν έχει αλλάξει τον πυρήνα του Εγώ το ευχαριστιέμαι, αυτό το υφάκι που έχει φέρει το Dark 3 μ' αρέσει αλλά πιστεύω ότι και αυτό θα κορεστεί. Δηλαδή θα μπουν όλοι στο χορό και θα αρχίσουν και θα, και θα γίνει ένα, ένα σαχταρμά. Οκ. Okay. Και Κι όμω σκάνε διαμαντάκια όπω η Φρίρεν και είμαι μια χαρά. Είμαστε αλφα εθνική Να, 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 να. Ζουζουνάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Και δείτε και κανένα άνιμε γιατί Να το και θα πετάξω το καρφί για το τέλος Τα άνιμε εκτός από λίγες εξαιρέσεις Δεν έχουν αυτή τη βλακεία της wow κουλτούρας του Hollywood Θες να δεις μια σειρά και είναι όλα το ίδιο Μια προπαγάνδα, μια ηλικιότητα Πλέον έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω Ότι οι ταινίε από τις τεράστιες εταιρείε Marvel, Disney και τα που ίδια είναι okay, Από το Hollywood γενικότερα ότι τα σενάρια τα γράφει AI, είναι τόσο κακά τα σενάρια. Λε, τι γίνεται να είναι. Τόσο άθλιο το περιεχόμενο είναι, τόσο ηλίθιο. Δεν μπορεί να δει μια σειρά καλή. Θα δώσω μια μεγάλη ευκαιρία στο Σογκούν που προβάλλεται στο Disney Plus, είναι του FX, λοιπόν. Αυτό και τέλος Όλα τα άλλα, ό,τι έχω δει από Marvel Μετά το Endgame είναι για πέταμα Όταν λέμε για πέταμα θα γίνει ξεχωριστό βίντεο Και άπειρες σειρές έχουν καταστραφεί Και άπειρα είπεις Το Star Wars πέθανε Τι θέλω να σου πω, η Diana Jones πέθανε Το σκοτώσανε, μπήκε το καρφί το, το Witcher στο Netflix το σκοτώσανε και αυτό Μέχρι και ο Henry Cavill έφυγε Ξεφύγαμε από το θέμα, αλλά δεν πειράζει. Αυτό που θέλω να καταλήξω και να πω είναι ότι Ό,τι προέρχεται από το δυτικό πολιτισμό και από το Hollywood κλπ. Η wow κουλτούρα το έχει διαλύσει. Δεν ξέρω, ένα πράγμα. Κακέ ιστορίε, κακοί χαρακτήρε. Μια βλακεία. Τα έχετε ρημάξει όλα. Δεν πλέον, δεν ασχολούμαι καν. Δεν αντέχω να δω κάτι. Απογοητεύομαι ξανά και ξανά και ξανά. Απ' την άλλη όμω, τα άνοιμε. Σου δίνουν ωραίε ιστοριούλε. Ωραίο περιεχόμενο, ωραίου χαρακτήρε. Δεν κολλάει το μυαλό του, δεν του νοιάζουν αυτέ οι βλακίε. Προχωράνε. Βγάζουν ωραίο περιεχόμενο, το χαίρεσαι. Αυτά. Κρατήστε αυτό για το τέλο. Άντε για έφυγα. Αντε για ανευρίασα πάλι, παπα.